Πρόβλημά σας είναι ότι το πρώτο συνθετικό της λέξης κυρίας Ξουλίδου είναι ξου. Και επειδή το ξου το εισπράτεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις που έχετε βρεθεί κάτω από το 3% και εξαφανίζεστε πολιτικά, τώρα λοιπόν βρίσκεται διάφορα σενάρια επιστημονικής φαντασίας προκειμένου, βεβαίως. Προκειμένου λοιπόν να απαντώ αλληγορικά, κύριε Παυλόπουλε. Λοιπόν, προσπαθείτε λοιπόν τώρα με σενάρια επιστημονικής φαντασίας να αρχίσετε πάλι να υπάρχετε πολιτικά. Αλλά δεν πρόκειται όμως, κύριε Παπαχριστόπουλε, αυτό να συμβεί. Εγώ προσωπικά κρίνω με βάση αυτά που βλέπω. Σας λέω ότι αν εγώ ήμουν στη θέση της κυρίας Ξουλίδου, έτσι θα λειτουργούσα. Εφόσον λοιπόν η κυρία Ξουλίδου δεν το έκανε, και περιεργό. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση βρωμάει το πράγμα. Αφήστε τα ξου, μισό λεπτό. Δεν έχουμε, κύριε Μιχαλογιάννη. Εγώ ρε παιδιά, μια στιγμή. Θα μιλήσω, κύριε Παυλόπουλε. Δεν τη διέκοψα. Για το ξου δεν θα πω. Παρακαλώ. Εγώ δεν θα πω τίποτα για το ξου. Θα πω απλώς το εξής. Έλα τώρα. Επειδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Επειδή είχαμε ακριβώς. Να παίζει για το επίθετο. Βέβαια. Το να χλεβάζει το επίθετο ενός ανθρώπου δεν είναι ντροπή. Δεν το λένε. Τάνια μου, με συγχωρείς, Τάνια. Το να χλεβάζει έναν άνθρωπο για το επίθετο του είναι ντροπή. Αυτό είναι το επίθετο. Να χλεβάζει και εμένα που λέω πολλά. Ναι, ναι, το επίθετο και το επίθετο σας είναι καλύτερο. Αφήστε τώρα, ρωτήστε τον κύριο, κύριο Καμένο, όταν ήταν υπουργός ναυτιλίας, που καθόταν και έβαζε όλο το λιμενικό σώμα να κάθεται σούζα, όποτε περνούσε από κάποιο συγκεκριμένο σημείο ναύλων, έπαιρνε ολόκληρο καράβι για να πηγαίνει διακοπές με τη γυναίκα του. Αφήστε τώρα, μην ανοίξουμε τώρα το στόμα μας, όπως είναι όλα τα άπλυτα και τα βγάλουμε στη φόρα, γιατί τη χάνει να είμαι και δημοσιογράφος και έλα που ξέρω και πολλά. Αυτό που είπα. Όταν ήταν υπουργός, να τον ρωτήσουμε τι έκανε. Τι έκανε. Όταν έπαιρνε ολόκληρο καράβι για να πάει να κάνει διακοπές και καθόταν όλο το λιμενικό σώμα σούζα για να πηγαίνει ο κύριος Καμένος βεβαίως διακοπές στα νησιά. Έπαιρνε καράβι του κράτους. Να ρωτήσετε τους αξιωματικούς του λιμενικού σώματος γι' αυτό. Φρεγάτα έπαιρνε, τι έπαιρνε. Όχι, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, την κάνετε, κύριε. Όχι, γιατί δεν τα έλεγα τότε που ήταν υπουργός της Δημοκρατίας και τώρα που είναι αρχηγός τον Ανέλη το λέτε. Γιατί δεν τα γνώριζα, τότε πρέπει να το πείτε, γιατί δεν τα γνώριζα, κύριε. Τώρα ξαφνικά. Γιατί δεν τα γνώριζα τότε και τότε ήμουν δημοσιογράφος και μακάρι να τα ήξερα γιατί εννοείται ότι θα τα έβγαζα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν κρατάω το στόμα μου κλειστό. Ελάτε, ελάτε. Εγώ γιατί άκουσα τρελά πράγματα από την κυρία Ιακωβίδου. Ναι, ναι, θέλω καταρχήν να θυμίσω το εξής. Αυτό που είπατε, όταν συνελήφθη φάκελος πάλι Μιχελάκη, πήγε στη δικαιοσύνη αυτός ο φάκελος από το χάρι το Λακαφώση τον Ισαγγελέα και την κράταγε ο κύριος Αθανασίου, ο σεβαστός κύριος Αθανασίου, τρεις μήνες την καθυστερούσε για να μην έρθει η υπόθεση στη Βουλή. Και μάλιστα είχε το θράσος ο κύριος Αθανασίου να πει: παιδιά, την κάνατε καλά. Την έστειλε πάλι πίσω, δηλαδή, στον Άριο Πάγο και το απαντάει ο Σακελάκος για να δείτε τι αξιοπιστία έχουν οι αρχές, στις οποίες εμείς έπρεπε να πάμε να καταγγείλουμε ένα γεγονός που αφορά βουλευτές. Κλείνω αυτή την παρένθεση και θέλω να θυμίσω στην κυρία Ιακωβίδου. Η πάντως απεφάνθη για την υπόθεση, για την ασυλία. Καμιά αντίρρηση με την πλειοψηφία απαλλάχθηκε. Είπα εγώ τίποτα, κύριε Παυλόπουλε. Όχι, ναι. Λέω ότι το φάκελο τον κράταγε ο κύριος Αθανασίου παράνομα πάνω από τρεις μήνες. Πάμε τώρα στην κυρία Ιακωβίδου. Θέλω να τη θυμίσω ότι μέσα στο γερμανικό κοινοβούλιο με ονόματα ο Σίκατσα, κυρία Ιακωβίδου, τα δύο κόμματα που στηρίζεται αυτή τη στιγμή έχει πει ότι πήρανε μίζες. Ο Χριστοφοράκος έδωσε ονόματα και ένα μικρό κόμμα που δεν ήταν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Συνασπισμός. Οι άνθρωποι που κυβερνάνε πιθανόν να έχουν δωροδοκηθεί. Να είστε πιο σεμνοί λοιπόν όταν λέτε κατηγορίες, όταν λέτε κατηγορίες για κάποιους. Για κάποιους, ακούστε με, μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Για κάποιους οι οποίοι κατηγορήθηκαν. Αν έχετε ακούστε στοιχεία, με λίγο, δεν σας διέκοψα. Κυρία Ιακωβίδη, ακούστε με λίγο. Για αυτούς τους χρηματισμούς ακούστε που με λίγο. Γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη, ακούστε με λίγο. Δεν με ακούτε. Δεν θέλετε να ακούστε. Πήγε λοιπόν, πήγε ο Καμένος στη δικαιοσύνη. Άμα φωνάζετε έτσι πώς να ακούσω. Δεν με αφήνετε. Πήγε στη δικαιοσύνη λοιπόν. Όταν τον κατηγορούν, όχι. Κάνετε ατιμίες. Πήγε στη δικαιοσύνη όταν κατηγόρησαν δικαιοσόρια εταιρεία. Ολοσέλιδο. Όταν δικαιώθηκε μονόστιλο. Πήγε στη δικαιοσύνη όταν του είπαν ότι χτίζει παράνομα στην Ικαρία. Ολοσέλιδο η κατηγορία, ούτε μονόστιλο η δικαίωση. Θέλετε να σας θυμίσω τι άλλο έκανε ο Καμένος. Σε χρόνο ανύποπτο που δεν τόλμαγε κανείς να πιάσει το όνομα του Σοκράτη του Κόκαλη, είχε κονταροχτυπηθεί. Τι σχέση τότε έχουν όλα αυτά. Μεγάλη σχέση. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που κατήγγειλε τον Γεωργίου. Το Φιλιππίδη. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Σταματήστε την αγιαστούρα με τον κύριο Καμένο. Είναι ο ίδιος άνθρωπος.
Είστε πυθύνια όργανα. Και δεν μιλάω για εσάς, κυρία. Είστε πυθύνια όργανα 10 οικογενειών. Δεν τολμάτε να τους πιάσετε στο στόμα σας. Ο Καμένος είναι σε δικαστική αντιδικία με αυτές. Πώς τολμάτε και του ρίνετε λάσπη σε έναν άνθρωπο που πληρώνει επέχειρα γιατί έχει συγκρουστεί με τον πυρήνα της διαπλοκής σε δικαστική συνέλεξη την ίδια στιγμή που το ανάγχωμά σας ο Θοδωράκης βγαίνει κάθε μέρα στην τηλεόραση ο Καμένος δεν έχει πατήσει μέγα, δεν έχει πατήσει αντένα. Έχει πατήσει κύριε Κουβέλη, να μην ανησυχείτε. Θα ακούσετε κι εσείς τι έχουν πατήσει ο κύριος Κουίκ, έχει πατήσει κυρία Ξουλίδου. Για τον Καμένο λέω κυρία Μακρύ, για τον Καμένο λέω. Και εγώ το στόμα μου, γιατί αν το ανοίξω, θα πω πολλά. Δεν πειράζει, εγώ θα πάω στις εκλογικές αρχές, γιατί εγώ τις εμπιστεύομαι. Για τον Καμένο μιλάω, για τον Καμένο μιλήσε, κυρία Ιακωβίδου. Τι πράγμα, κυρία. Άντε, δεν πειράζει, εγώ εμπιστεύομαι και την ελληνική αστυνομία. Σε αντίθεση την αστυνομία με την εμπιστευόμαστε κι εμείς. Δεν εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Και εγώ εμπιστεύομαι τους Έλληνες εισαγγελείς. Δεν εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Εκεί θα πάω. Και θέλετε να σας πω και κάτι για σας, κύριε Μαγκρέ. Αφήστε λοιπόν τον λαϊκισμό. Από κάτι. Σπηλώσατε έναν βουλευτή του κόμματός σας. Χωρίς εδώ και ντροπή. Και όλους τους βουλευτές. Και το μόνο που λέτε είναι ότι δεν πήγατε στη δικαιοσύνη και δεν την εμπιστεύεστε. Και τις αρχές της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό μας λέτε. Για ποιον μιλάτε, για ποιον βουλευτή μιλάτε. Για τον κύριο Καμένο, όσοι φεύγουν από το κόμμα, τα έχουν πάρει. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Και μας έρχεσαι να μας δείτε τι για τον κύριο Καμένο. Κυρία Μάκρη. Για σας δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Ναι, είπανε τσιράκι του Κόμπολε και του Μελισανίδη, οι κύριοι στελέχοι των ανεξάρτητων Ελλήνων. Λοιπόν, όταν μεθόδευσαν με την κυρία Ξουλίδου την έξοδο και την εκδίωξή μου από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αφήστε τα αυτά, τα έχω καταθέσει στον εισαγγελέα. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Και θα καταθέσω κι άλλα στην ελληνική αστυνομία. Να τα καταθέσετε. Αντάξτε να τα καταθέσετε. Αφήστε τα τώρα. Δεν θα ξέρουμε εμείς. Σας είδαμε και από την καλή και από την ανάποδη που είστε. Κυρία Μαγκρή, θέλετε να ακούσετε κάτι. Σας εκτιμάω και συνεχίζω να σας εκτιμάω. Ο Ανδρέας ο Τσιχάρης, όταν διαφώνησε με το κόμμα του, παρέδωσε την έδρα. Ακούτε τι σας λέω. Ο Ανδρέας ο Τσιχάρης, όταν διαφώνησε με το κόμμα του, παρέδωσε την έδρα. Ακούτε τι σας λέω. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έπρεπε να μπει μέσα στα γραφεία σας για να δει τις ομάδες που διαθέτετε. Έχει νόημα η αξιοπιστία ενός βουλευτή όταν διαφωνεί σε κομβικά σημεία με το κόμμα του να παραδίδει την έδρα του. Είναι θέμα ηθικής τάξης. Από πού λοιπόν προβλέπετε από το Σύνταγμα αυτό που λέτε. Δεν επιστεύεστε στη δικαιοσύνη. Δεν επιστεύεστε την ελληνική αστυνομία. Κατηγορείτε έναν εισαγγελέα όταν έκανε τη δουλειά του και τώρα έρχεστε να ζητήσετε και τις έδρες. Μια τρέλα του κανένα. Να την πάρετε λοιπόν η έδρα, ανοίξω τον ελληνικό λαό και μόνο σε αυτόν. Αφήστε τους λαϊκισμούς. Λοιπόν, το ΣΔΟΕ πρέπει να πάει, μάλλον η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, μέσα στη συγκρού του στελέχου για να κατάσχει όλους τους υπολογιστές και να δει αυτή την περίεργη ομάδα προβληματισμού και να βρει τα ίχνη τους για να δούμε ποιοι κρύβονται για τις συνομιλίες. Περίεργες υπάρχουν εκεί μέσα που εκβίαζαν, με εξήγησαν και μελασπολογούσαν ως τσιράκι μεγάλων επιχειρηματιών. Προκειμένου να στήσουν παιχνίδι κανείς για να με εκδιώξουν από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τα έχω καταθέσει ήδη. Λοιπόν, ο δρόμος λοιπόν είναι εγώ. Ναι. Τηρώ την νομιμότητα και ακολουθώ τους νόμους. Σε αντίθεση με εσάς που δεν τα το έκανε κάνετε. Αυτά, κυρία λοιπόν, Μακρύ, ποιος τα έκανε αυτά. Ποιος τα έκανε αυτά πια. Αυτά που λέτε αυτά ότι σας λοιπόν, να πάει λοιπόν. Μηχανισμό εναντίον σας. Η δίωξη εγκλήματος μέσα στη συγκρού για να δούμε τις συνομιλίες των ύποπτων ομάδων που διαθέτουν. Ποιος τα έκανε αυτά. Τι ακριβώς κάνανε και πώς είναι δυνατό στελέχη να εκβίαζαν, να εξύπριζαν και να συγκοφαντούσαν. Σας παρακαλώ. Τι πάει να πει η συγκρού. Η συγκρού είναι ένα κτίριο. Τα το γραφείο. Λοιπόν, εγώ θέλω όνομα. Στους εισαγγελείς της χώρας. Βεβαίως. Για τα γραφεία. Δύο λεπτά. Ανέχετε στοιχεία. Τα κατέθεσα, μην αγχώνεστε, θα έρθει η ώρα. Ποιος είναι πίσω από αυτή την ιστορία εναντίον σας. Κάντε το. Θα έρθει η ώρα. Κυρία Μακρύ, την ελληνική κυρία Μακρύ, σας ρωτάω. Ποιος είναι αυτός που είναι πίσω από τον πόλεμο λάσπη που σας έκανα. Όνομα. Ποιος είναι αυτός. Μέσα από τις ομάδες προβληματισμού των ανεξάρτητων Ελλήνων, στους οποίους συμμετείχαν σύζυγοι βουλευτών. Γύβου της βουλευτού της κυρίας Ξουλίδου, οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ με λασπολογούσαν, με συκοφαντούσαν και εξβεντώνησαν και απειλές κατά της ζωής μου που κατέρωσε στην ελληνική αστυνομία. Έχει απόλυτη σχέση γιατί δείχνει τη λειτουργία του κόμματος τους. Τα παιδιά, η γη της κυρίας Ξουλίδου, τι δουλειά έχουν με αυτό. Συμμετείχα στην ομάδα προβληματισμού. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι σας έκανε πόλεμο τότε η κυρία Ξουλίδου. Αυτό μας λέτε.
Δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτήν την είναι προσωπικά παράπονα της κυρίας Μακρύ. Δεν είναι παράπονα. Κυρία Μακρύ, μας λέτε ότι πίσω από τον πόλεμο Λάσπης εκείνη την εποχή ήταν η κυρία Ξουλίδου. Η κυρία Ξουλίδου ήταν μέσα στο... σε όλη την ιστορία. Αυτό... Και το έκανε μόνη της. Τι λέτε τώρα. Και το έκανε μόνη της. Να πάει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος της κατάστασης στους υπολογιστές για να ελέγξουμε απαντήστε μου σε αυτό. Τα ίχνη και όλες τις συνομιλίες, να ανοίξουν όλες τις συνομιλίες που υπήρχαν μεταξύ τους και τα τηλεφωνικά τους απόρριτα. Μεταξύ ποιων. Μεταξύ όλης αυτής της περίεργης ομάδας. Αυτό όμως την καθιστά αναξιόπιστη.